Αγωνιούμε για την ιστορική γέφυρα του Μύρτους. Με αυτή τη φράση, κάτοικοι και φορείς εκπέμπουν σήμα σως για το ιστορικό μνημείο, το οποίο στέκεται αγέροχο εδώ και 100 χρόνια στην περιοχή τους. Και ενώ το σοκ από την κατάρρευση της γέφυρας του Κερίτη παραμένει νοπό, μόνιμοι κάτοικοι απαιτούν δράσεις από περιφέρεια και Δήμο για να μην καταστραφεί ένα κομμάτι της ιστορίας της περιοχής. Αγωνιούμε πάντα για τη γέφυρα. Γιατί η γέφυρα είναι ένα ιστορικό μνημείο, κατασκευής 1924, 100 χρόνων περίπου. Είναι της ίδιας περίπου ηλικίας με τη γέφυρα που έφυγε στα Χανιά. Μπορεί να έκαμε νερά, όντως κατέβασε νερά παραπάνω σε σχέση με άλλες μέρες από ψηλά, μάλλον έκαμε τα νερά στο Σελάκανο. Όμως δεν δικαιολογεί αυτό που έγινε. Εγώ το πρωί πήρα φωτογραφίες από πάνω από τη γέφυρα. Πρόσεξα ότι δεν έχει σίδερα από κάτω. Εάν παρατηρήσατε από πού έχει κάνει τη ζημιά, την έχει κάνει προς τη μεριά του Μύρτους. Το σημείο που είχε γίνει στη γέφυρα του Μύρτους, της παλαιάς γέφυρας του Μύρτους, η διάβαση αυτή από την από κάτω πλευρά για να μην επιβαρύνεται η γέφυρα, πραγματικά δεν ξέρω για ποιο λόγο δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό από τη δυτική πλευρά της διάβασης, λόγω της μεγάλης ποσότητας του νερού, λόγω του ότι είδα σε ένα σημείο ότι έχουν αδειάσει κάποιοι άνθρωποι μπάζα και έχει αλλάξει η ροή του νερού και πήγε μαζεμένο προς τη δυτική πλευρά, λόγω κατασκευής. Δεν μπορώ να πω κάτι, εγώ προσωπικά. Με αφορμή την κακοκαιρία συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες βρόχινου νερού στον ποταμό του Μύρτους, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο δυτικό τμήμα της γέφυρας. Μάλιστα, κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας βρέθηκε στην περιοχή και απαγόρευσε την διέλευση οχημάτων για να μην κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές. Έχουμε ζήσει αυτό το φαινόμενο. Ανησυχώ, είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος και ανησυχώ πάντα σε περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου, μην τυχόν και παίρνοντας το νερό, το προστατευτικό προς την μεριά του Μύρτους, μου φέρει το ποτάμι μέσα στο χωριό. Το μόνο που κάναμε σαν πολιτική προστασία είναι να κλείσουμε τη διάβαση ούτως ώστε να μην έχει τη δυνατότητα να περνάνε τα αυτοκίνητα, που είδα ήδη το πρωί πριν να κλείσουμε τη διάβαση. Από εκεί και πέρα έχουν ενημερωθεί, από ό,τι γνωρίζω, και η υπηρεσία του Δήμου, η Τεχνική Υπηρεσία, και η περιφέρεια, αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας, να δουν και να αποφασίσουν τι ακριβώς έχει γίνει. Ένα φαινόμενο ωστόσο που έχει προκαλέσει καταπτώσεις βράχων και τη μεταφορά λάσπης προς το Σελάκανο. Αυτό που προέχει όμως είναι να διασωθεί το ιστορικό μνημείο της γέφυρας του Μύρτους. Άμεση αποκατάσταση. Ήδη υποβάλαμε μαζί με τον πρόεδρο των Μουρνιών, στον οποίο ανήκει εκεί πάγει τη γέφυρα. Έχουμε ζητήσει σήμερα κατευθείαν, στείλαμε χαρτί, ζητούμε άμεση αποκατάσταση της γέφυρας.